βεβαίως διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις, αεροπορικές επιχειρήσεις από Ρωσία, από Γαλλία, από Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους. Ο τρόπος που γίνονται αυτές οι επιχειρήσεις δεν είναι συμβατικός όπως κάνουμε με τα πολιτικά αεροσκάφη, όπου τα κέντρα ελέγχου δίνουν οδηγίες στους πιλότους σε ποιον αεροδιάδρομο να κατευθυνθούν, σε ποιο ύψος κλπ. Οι επιχειρήσεις αυτές, η μόνη έννοια τους είναι να βρουν το στόχο τους και να το χτυπήσουν. Αυτές όλες οι χώρες δεν συντονίζονται μεταξύ τους. Υπάρχουν τώρα κάποιες, γίνονται κάποιες προσπάθειες μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών να έχουν κάποιον συντονισμό στις επιχειρήσεις τους, αλλά ακόμα συνεχίζει να είναι μια ανώμαλη κατάσταση. Για μας που ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια πτήσεων των πολιτικών αεροσκαφών και στο FIA, στο FIR της Συρίας, περνάνε περίπου γύρω στις 800 πτήσεις καθημερινά, αυτό είναι άκρος επικίνδυνο. Ανησύχησαν οι διεθνείς οργανισμοί, ο ICAO, ο Eurocontrol και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπάρχουν σκέψεις όπως κλείσουν τον εναέριο χώρο της Συρίας και διοχετεύσουν όλη αυτή την κίνηση από άλλα FIA, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας. Εμείς ήδη έχουμε 900 περίπου πτήσεις καθημερινά. Φανταστείτε αν έχουμε άλλες εκατοντάδες πτήσεων, πόσο δύσκολη θα είναι η δουλειά των ελεγχτών εναέρης κυκλοφορίας. Δηλαδή είναι οριστικό αυτό που αποφασίστηκε, κύριε Πέτρου? Προβληματίζονται ακόμη. Προβληματίζονται πολύ, πολύ σοβαρά και έχουν ήδη προειδοποιήσει το κέντρο ελέγχου Λευκοσίας και άλλα ελέγχου ότι πιθανόν να χρειαστεί να διοδευτεί αυτή η αεροπορική κίνηση από τα δικά τους ΦΥΡ, τα οποία εκτός του ότι θα κάνουν και μεγαλύτερες αποστάσεις, προσθέτουν στο υφιστάμενο επίπεδο αεροπορικής κίνησης στα διάφορα. Επιπρόσθετα έχουμε και το πρόβλημα. Άρα αυτό τι σημαίνει, δηλαδή αν έρθουν να μας φορτώσουν, ξέρω εγώ, άλλες εκατοντάδες πτήσεις, αυτό τι θα σημαίνει πρακτικά, για να καταλάβουμε? Καθυστέρηση στις αναχωρήσεις, αφήξεις, ναι. Όχι, μιλούμε για υπευθύνσεις τώρα, έτσι. Δεν μιλούμε για αναχωρήσεις και δεν μιλούμε για υπευθύνσεις οι οποίες διέρχονταν από το FIR της Συρίας και τώρα θα περνούν από το FIR Λευκοσίας, που σημαίνει επιπρόσθετος όγκος εργασίας για τους ελεγχτές μας, οι οποίοι αν και κάνουν στην εξαιρετική δουλειά, είναι άφθηκα κατευθυνμένοι και επαγγελματίες, οπωσδήποτε θα έχουν στην περαιτέρω πίεση. Ο άλλος κίνδυνος είναι από τους πυράβλους μεγάλους ελληνικούς που χρησιμοποίησε η Ρωσία, δεν ξέρουμε να θα χρησιμοποιήσει και άλλους, και ο πυράβλος δεν ακούει ούτε air traffic control, ούτε έλεγχο μέρας κυκλοφόρειας, ούτε τίποτε. Άκρος επικίνδυνο και αυτό. Πέρα όμως από όλα αυτά, και για μας είναι και το πιο σημαντικό, είναι το ότι έχουμε ήδη το σοβαρό πρόβλημα των παρεμβάσεων του παράνομου κέντρου ελέγχου της Θήμπου. Έχουμε το γεγονός ότι η Τουρκία αρνείται να συνεργαστεί με τα δικά μας κέντρα ελέγχου, και αυτός ο επιπρόσθετος κίνδυνος οπωσδήποτε χρειάζεται κάποιες ενέργειες από μέρους των διεθνών οργανισμών για να γίνει η διαχείριση αυτής της σοβαρής καταστασής. Δυστυχώς η Τουρκία δεν ακούει, γι' αυτόν όμως εμείς ως Ίδρυμα Ασφάλεια Πτήσεων επιμένουμε, εμπιστούμε την προσοχή στους αρμόδιους, στους διεθνείς οργανισμούς, έστω και τώρα την Ιστάτιν, να εμπιστήσουν την προσοχή της Τουρκίας, να εγκαθαντρίχει κάποιο είδος επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου Λευκοσίας, τώρα που η κατάσταση είναι πολύ έκρηθμη στους διάφορους εναέριους χώρους, για να μπορέσουμε να μειώσουμε, έστω να μειώσουμε, να μην λύσουμε το πρόβλημα της ασφάλειας πτήσεων. Άρα δηλαδή είναι κάτι που ανησυχεί έντονα την γύρω περιοχή και περιμένουμε να δούμε, γιατί αν ενταθούν, αντιλαμβάνεστε, και οι επιχειρήσεις, πλέον το πρόβλημα θα γίνει ακόμη πιο μεγάλο. Ακριβώς. Ναι. Γιατί έχουμε τώρα και την εμπλοκή του Ιράν μέσα στη Συρία. Αν αποφασίσει και το Ιράν να χρησιμοποιήσει εναέρια μέσα, δηλαδή πολεμικά αεροσκάφη ή και πυράβλους, φανταστείτε πόσο δύσκολο θα είναι για τα πολιτικά αεροσκάφη να περνούν από αυτόν τον εναέριο χώρο. Και επειδή το ΦΥΡ μας είναι πολύ κοντά με το ΦΥΡ της Συρίας, μιλούμε για 12 ναυτικά μίλια, εύκολα πολεμικά αεροσκάφη στις επιχειρήσεις τους να ξεφύγουν από το εναέριο χώρο της Συρίας, να μπουν στο δικό μας χωρίς κανένα συντονισμό, και οπωσδήποτε αυτό δημιουργεί επιπρόσθετους κινδύνους. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Πέτρου. Να είστε καλά, θα παρακολουθούμε το θέμα γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σε πολύ λίγο έχουμε εξελίξεις για την υπόθεση που αφορά την καταγγελία της οικογένειας για τον γυναικολόγο στην Πάφο που αρνήθηκε